Με σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις μεταφέρθηκε τα ξημερώματα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου μια 17χρονη χανιώτισσα, η οποία στις 11.30 χθες το βράδυ, ενώ κατευθυνόταν με το ποδήλατό της από περιοχή του Ακροτηρίου προς την πόλη των Χανίων, λίγο πριν τη διασταύρωση του Αγίου Ματθαίου, έχασε τον έλεγχο και βρέθηκε στην άσφαλτο. Στις 5 η ώρα τα ξημερώματα, διακομίστη με το ασθενοφόρο μια κοπέλα 17 ετών, η οποία ευρέθηκε με το ποδήλατο στο έδαφος. Διασωληνώθηκε, ήρθε στο νοσοκομείο μας, αφού έγινε ο εργαστηριακός έλεγχος, έγινε εισαγωγή στη μονάδα εντατικής θεραπείας, όπου νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και περιμένουμε την εξέλιξη. Διερχόμενοι οδηγοί που είδαν τη 17χρονη στην άκρη του δρόμου ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και μέσα σε ελάχιστα λεπτά ασθενοφόρο την παρέλαβε και την μετέφερε στο ΤΕΠ του νοσοκομείου Χανίων, ενώ τα ξημερώματα διακομίστηκε στο νοσηλευτικό ίδρυμα του Ηρακλείου. Προστατεύουμε τους εαυτούς μας για να σωθούμε. Δηλαδή, τόση κίνηση με αυτά τα αυτοκίνητα δεν υπάρχει. Το σοβαρό ατύχημα συνέβη στην οδό Κάπα Μητσοτάκη, γνωστή ως Ακροτηρίου, που συνδέει την πόλη των Χανίων με το αεροδρόμιο. Έναν δρόμο μεγάλης κυκλοφορίας και αυξημένης επικινδυνότητας που δεν έχει προδιαγραφές για την κίνηση ποδηλάτων. Ειδικά το καλοκαίρι είναι πολύ δύσκολα για να πάμε από τη σωστή κατεύθυνση. Εγώ ανεβαίνω από το πεζοδρόμιο για περισσότερη ασφάλεια. Από το τμήμα τροχιάς Χανίων που διενεργεί την προανάκριση δεν διαπιστώθηκε εμπλοκή αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτα στο ατύχημα. Η 17χρονη, η οποία κινείται στο ρεύμα προς Χανιά, έχασε τον έλεγχο κάτω από άγνωστες συνθήκες. Δεν φορούσε κράνος, ενώ το περιθώριο για την κυκλοφορία ποδηλατών, που έτσι κι αλλιώς ρισκάρουν την ασφάλεια και τη σωματική τους ακεραιότητα, είναι περιορισμένο. Αν είναι το ίδιο επικίνδυνο όπως τώρα το πρωί, τώρα και το βράδυ, αλλά σίγουρα όχι το βράδυ, διότι θα πρέπει να, όποιο αμάξι να περνάει να με βλέπει, θα πρέπει να φορά κάποιο ειδικό ρούχο κτλ. Όπως η 17χρονη χθες το βράδυ που χτύπησε, λογικά δεν φορούσε κάποιο ρούχο για να είναι ευδιάκριτη το βράδυ. Δεν έχουμε ποδηλατόδρομους. Δηλαδή, τι να πούμε, και στα Χανιά που έφτιαξε ο Δήμαρχος το ποδηλατόδρομο, τα αυτοκίνητα μπαίνουν μέσα στο ποδηλατόδρομο και δεν μπορούμε να περάσουμε. Την ίδια στιγμή, δύο ακόμη νέοι, ένας 18χρονος και ένας 20χρονος, που τραυματίστηκαν τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου μετά από τροχαίο με μοτοσυκλέτα στην περιοχή του Σκηνέ, εξακολουθούν να νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Χανίων. Σημάδια βελτίωσης παρουσιάζει η κατάσταση του ενός, ενώ του δευτέρου εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται σοβαρή.